Νομίζω ότι τα λόγια περιττεύουν όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν συνεκτικό, σοβαρό, τεκμηριωμένο, βαθύ πολιτικό λόγο, όταν έχουν ήθος και πολιτική ευπρέπεια, όταν έχουν ήπιο λόγο με επιχειρήματα και όταν πάνω απ' όλα στοχεύουν όχι στα πολύπλοκα λεκτικά σχήματα, αλλά στην πράξη και το αποτέλεσμα. Τέτοιος είναι ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης. Χαίρομαι που σήμερα εδώ στην καρδιά του Αμανοσίου έχουμε ήδη μία μεγάλη παρακαταθήκη από ιστορικές, σημαντικές νίκες της αυτοδιοίκησης. Και χαίρομαι πραγματικά που στο Δήμο του Αμανοσίου που τα τελευταία 13 χρόνια γαλάζια δημαρχία είχαμε, συνεχίζουμε γαλάζια δημαρχία ο Δήμος του Αμανοσίου που θέλω να και προφανώς θα έλεγα είναι μεγάλη τιμή που μέσα από αυτή την αυτοδιοικητική προσπάθεια έχουμε μία πολύ σημαντική νίκη. Η περιφέρεια της Αττικής, η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος είναι γαλάζια και δεν το κρύβουμε εμείς, είναι γαλάζια. Και είμαι σίγουρο ότι για όλους τους πολίτες όμως και για όλους τους παρουσιώτες όλων θα κάνουμε ό,τι καλύτερο, αλλά αυτό δεν κρύβεται. Σήμερα όμως ήρθαμε για να ενώσουμε τις φωνές μας, για να ενώσουμε τη δύναμή μας, για να δώσουμε ηχηρή απάντηση στα χρόνια της παρακμής. 4,5 χρόνια παρακμής για την χώρα μας είναι πολλά. Δεν πρέπει να λείψει κανείς και η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις 7 Ιουλίου θα πρέπει να είναι μέσα από έναν ηχηρό λόγο όλων μας. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Υπουργό. Όμως, ο Κυριάκος, ο Πρόεδρος, χρειάζεται μια ισχυρή δύναμη και καλούς συνεργάτες. Οφείλω να πω ότι με τον Κωστή είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα εδώ και πολλά χρόνια και το γνώρισα μέσα από τη δική του προσπάθεια και σαν Υπουργό Μεταφορών και σαν Υπουργό Ανάπτυξης. Κανείς δεν θα ξεχάσει τις δικές του δύσκολες αλλά πολύ σημαντικές παρεμβάσεις όπου τότε με την Ολυμπιακή Κωστής Χατζηδάκης γράφει αυτή η εξυγίανση αυτή. Και κάθε μέρα ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι, αλλά το ανεβαίνει με την αξία του, με τη δουλειά του, με την υπομονή του, με τις γνώσεις του. Είμαι σίγουρη ότι ο Κωστής έχει ακόμα μεγάλη και λαμπρή σταδιοδρομία μπροστά του. Αξίζει να του δείξετε την εμπιστοσύνη σας και θυμηθείτε όσο μεγαλύτερη δύναμη του δώσετε τόσο πιο ψηλά θα πάει. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, θέλω ξεκινώντας να σας διαβεβαιώσω ότι παρότι με βλέπετε έτσι, δεν έχω γίνει Σιριζαίος. Δεν τον βάζουμε όμως κάτω, θα δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους
και στις 7 Ιουλίου, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να χρειαστεί να κάνουμε, θα κερδίσουμε τη μάχη και θα κάνουμε το Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θέλω πριν σας μιλήσω να απευθύνω μερικές ευχαριστίες από την καρδιά μου. Πρώτα απ' όλα, στην καλή μας φίλη, την Εύα Αντωνοπούλου, που την ξέρετε από το Skype. Και ήρθε και μας βοήθησε αποφασιστικά στο συντονισμό αυτής της εκδήλωσης. Εύα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά λόγια που έχεις κάνει. Κατόπιν θέλω να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο με ανεπίδικτο ήθος και λαμπρή διαδρομή στην πορεία του. Ένα παλιό ευήτη που ανέβει όλα τα σκαλιά, στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Μεϊμαράκη που είναι σήμερα στις Βρυξέλλες. Εννοώ φυσικά φίλες και φίλοι Μαρουσιώτησες και Μαρουσιώτες, το νέο σας δήμαρχο, το Φόδωρο τον Αβατρόπη. Ευχαριστώ Φόδωρο που είστε εδώ. Και καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους. Να ευχαριστήσω ένα παλιό φίλο, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε πορευτεί μαζί όλα τα τελευταία χρόνια, ιδίως από τη στιγμή που κατέβηκα στην Μεγάλη, την Αχανή, Β' Αθηνών. Τον δήμαρχο κατ' επανάληψη και με τεράστιο σκορ κάθε φορά Αμανουσίου, τον Γιώργο τον Παλούλη, τον δήμαρχο της Καρδάτσα. Τον άνθρωπο που έκανε γαλάζια την περιφέρεια Αττικής μετά το 1998, που δεν είχε γίνει ακριβώς γαλάζια τότε, αλλά δεν πάσχε περιπτώσει. Τον άνθρωπο που συσχίστηκε από τα 2/3 των κατοίκων της Αττικής στο δεύτερο γύρο και από τον οποίο περιμένουμε πολλά. Και Γιώργο, να ξέρεις ότι θα είμαι προσωπικά στο πλευρό σου, ιδιαίτερα για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί φίλες και φίλοι, ως Υπουργός Ανάπτυξης, που θα ξεκινήσει το σχέδιο να κάνουμε αυτό που είναι σήμερα πράξη, είναι πράξη ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στις Έρες και στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων που λειτουργεί πήρε το Ευρωπαϊκό Βραβείο πριν από λίγες μέρες. Και εδώ το αντίστοιχο σχέδιο το τορπίλησε η κυρία Δούρου και τώρα κινδυνεύουμε να πνιγούμε από τα σκουπίδια. Έχουμε μιλήσει με τον Γιώργο και είμαι βέβαιος ότι θα το προχωρήσει με σύστημα και αποφασιστικότητα, όπως έχει κάνει όλα μέχρι τώρα. Και θέλω να σταθώ σε μια παλιά και καλή φίλη, την Τώρα Κακογιάννη. Την ξέρω από τότε που ήμουν 19 χρονών. Και επειδή είστε εδώ και πολλοί ολεδίτες, είπα αλήθεια, είχα πράγματι μαλλιά. Τι να κάνουμε, με εγκατέλειψαν πάντα και χωρίς αυτά. Είναι μια πολιτικός με την οποία φυσικά είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Έχω υπάρξει συνεργάτης της, χαίρομαι για την πορεία της. Το ξέρετε όλες και όλοι, είναι μια πολιτικός μεγάλου φελληνικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μια πολιτικός που χρειαστήκαμε και χρειαζόμαστε και θα τη χρειαζόμαστε και αύριο. Και θα τη χρειαζόμαστε και αύριο στις δυσκολίες που θα έχει μπροστά η πατρίδα. Αλλά για μένα περισσότερο από όλα αυτά παραμένει μια πολύ καλή θύνα. Γιατί σήμερα πρέπει να σας πω, ακύρωσε το σχέδιο, το πρόγραμμά της, ήταν να κάνει περιοδίες στα Χανιά που κατεβαίνει πια υποψήφια βουλευτής
και μου και αγκύρωσε ό,τι είχε σχεδιάσει και αποφάσισε να έρθει και να μιλήσει με αυτά τα πολύ τιμητικά λόγια για μένα. Τώρα μου σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είσαι φίλη που τιμάς τις φυγείες σου και είσαι παρούσα και στις δύσκολες και στις καλές στιγμές των φίλων σου. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Και δεν φαντάζομαι να υπάρχει κανένας ετεροδημότης που να μην ψηφίσει τώρα στα Χανιά. Μόνο πούτι. Κυρίες και κύριοι, επειδή η Εύα παρέδωσε ακόμα δύο από όσο είδα εγώ καλεσμένους τους οποίους θα πρέπει να αναφερθώ, πρέπει να αναφερθώ στη νέα Περιφερειάρχη των Ιωνίων Νήσων, τη Ρόδικα. Ρόδη, συγχαρητήρια και καλή δύναμη. Είναι εδώ μαζί με το σύζυγό μου, τον πρώην υπουργό, τον Απόστολο. Χαίρομαι που ήρθα στην τελική σου εκδήλωση στην Κέρκυρα. Ήταν πουλίδι η παρουσία. Και βεβαίως να αναφερθώ σε ένα πρώην αφεντικό μου στην Ευρωβουλή, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, έναν άνθρωπο που ξέρει την ελληνική οικονομία από μέσα και έξω και που μέχρι τώρα το συμβουλεύομαι, τον Τίμο Χρυστοδούλου. Και θα κάνω και μια εξαίρεση. Θα αναφερθώ. Α, και ο Θόδωρος Κυλακάκης, παλιός φίλος και υποψήφιος βουλευτής των ψηφοδέλτων επικρατείας. Άνθρωπο κι άλλος ο κυβλίος του Βολία. Και θα κάνω και μια εξαίρεση για να αναφερθώ ακόμα μία φορά σε έναν άνθρωπο που τιμώ και είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας να μην τιμά. Αναφέρομαι σε έναν ευπατρίδη που είναι σήμερα εδώ, τον Τάκη Πικραμένο, τον πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοκρατίας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον επικεφαλή σου ψηφοδελτίου επικρατείας, τη Νέα Δημοκρατία. Έναν άνθρωπο που αδικήθηκε από την λύσα του ΣΥΡΙΖΑ που έπεσε επί δικαίων και αδίκων. Επί δικαίων, όχι επί αδίκων. Μόνο επί δικαίων. Και είναι εδώ και ο Ανδρέας ο Τιμπουρέτζος, ο οποίος επίσης ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι μαζί με όλους τους άλλους ήταν αθώος. Λοιπόν, στο όνομα του Τάκη του Γραμμένου, επιβράβευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο, στη δικαιοσύνη, στο κράτος δικαίου, στις αρχές που κρατούν όρθιες τα πολιτισμένα έθνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάτι πρέπει να κάνω με το μικρόφωνο. Θα μου λέτε. Πιο κάτω, πιο κάτω. Προσθέτω ακόμα, ήρθε μια καινούργια πληροφόρηση. Είναι μαζί μας ο Νίκος, ο Πάπαλος, ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ευχαριστώ, Δήμαρχο. Είναι μαζί μας η νέα Δήμαρχος, η μόνη γυναίκα Δήμαρχος στο Βόρειο Τομέα, η Δήμαρχος Πεντέλης Μελισσίων, η Δήμητρα Κεταλιά. Γεια σας, Δήμαρχο. Μου λένε ότι είναι μαζί μας, δεν τον βλέπω, αλλά κάπου θα είναι, ο Τάκης, ο Θεοδωρικάκος, ο υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού και υποψήφιος βουλευτής επικρατείας. Και ο Μανώλης ο Γραφάκος, ο αναπληρωτής γραμματέας προγράμματος και τώρα αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπης και παλιός φίλος. Θα επιχειρήσω μετά τις ευχαριστίες να μιλήσω. Φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα μας. Υπάρχουν οι δυνατότητες η Ελλάδα να σταθεί όρθια και να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
Και πέφτει ο κύριος σε εμάς, στη μελλοντική κυβέρνηση του Κυριάκου, να το κάνει πράξη. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω πως το 2010 το πράγμα φαινόταν. Φαινόταν. Ο τότε πρωθυπουργός ο Κώστα Καραμαλής, μπροστά στη διεθνή κρίση, είχε καλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης να βοηθήσουν. Το θυμάστε, αρνήθηκα. Ήμασταν τότε μαζί με τον Λευτέρη, τον Ζαγορίδη, μαζί με όλους σας. Υπήρξε ξεκάθαρη άρνηση και όχι μόνο αυτό, παρά το ότι εμείς μονομερώς ανακοινώσαμε κάποια περιοριστική πολιτική, αυτό το οποίο προέκυψε ήταν το λεφτά υπάρχουν. Δεν μπορούσε κανείς να περιμένει τίποτα μετά από όλα αυτά. Προέκυψαν αυτά που προέκυψαν ίσως το 2012. Το 2012 έγινε η τρικομματική κυβέρνηση. Έγινε μια ηρωική προσπάθεια με αυτή την κυβέρνηση και από 7% ύφεση πήγαμε 1% ανάπτυξη. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, στην κυβέρνηση Σαμαρά ήταν προφανές από την αρχή ότι το πράγμα ήταν ναρκοθετημένο. Από την αρχή, στη Δημάρ, κάτι μύριζε, κάτι ξύνησε. Το Πασόκ έθετε συνέχεια τους δικούς του όρους. Θυμάστε και τη δική μου ταλαιπωρία με την εργαλειοθήκη και όλα τα συναφή για τα οποία κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση. Και τελικά προέκυψε ο κύριος Τσίπρας και η πρόβλεψη του συντάγματος και το 2015 η κυβέρνηση με την ενέδρα Τσίπρα έπεσε ενώ φαινόταν τρυφός στην άκρη του τούνελ. Και τι έγινε μετά? Μετά ήρθε ο κύριος Τσίπρας. Μετά ήρθε ο κύριος Καμένος. Μετά ήρθε ο κύριος Βαρουφάκης. Και μετά ήρθαν τα 100 δισεκατομμύρια στις πλάτες σας, τα οποία τα πληρώνουμε και θα τα πληρώνουμε για αρκετές δεκαετίες. Ήρθαν τα δύο μνημόνια, ήρθαν οι δεσμεύσεις για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Ήρθαμε το 2060, καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν τα έχει, και ήρθε και το υπερταμείο της δημόσιας περιουσίας. Ήρθαμε το 2115. Και όλα αυτά με υπογραφή αυτών που θα μας έσωσαν. Υπογραφή Τσίπρα Καμένη. Η Ελλάδα λοιπόν δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει. Και γι' αυτό επικράτησε και ένα αίσθημα μυρολατρείας. Έτσι η Ελλάδα και πώς να την αλλάξεις. Και αυτό το αίσθημα υπήρχε μέχρι τις τελευταίες μέρες. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και πλέον η Ελλάδα επίσης. Προσέξτε, δεν ελπίζουν μόνο αυτοί που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Ελπίζουν ευρύτερες λαϊκές μάζες και έχουν απόλυτο δίκιο. Και σας εξηγώ αμέσως. Πρώτα απ' όλα, ενώ υπήρχε η εντύπωση ότι ο Τσίπρας είναι πανούργος, είναι άγροτος, είναι τεφάλ, δεν κολλάει πάνω του τίποτα, ο Τσίπρας έχασε τις εκλογές και τις έχασε με 10 μονάδες. Μια διαφορά που δεν έχει σε ευρωεκλογές. Και όχι μόνο αυτό. Δεν έχασε μόνο ο Τσίπρας στις εκλογές. Την ίδια στιγμή είχαμε και μια παράλληλη μεγάλη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σε ευρωεκλογές ανεβήκαμε 5-5,5 μονάδες. Σε σχέση με αποτέλεσμα εθνικό εκλογών. Και όχι μόνο αυτό. Την επόμενη μέρα το πρωί έγινε ένα μπουμ στα χρηματιστήρια και ξεκίνησε ένα ράλι στα ελληνικά ομόλογα. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί οι αγορές, οι επενδυτές, αυτοί δηλαδή που χρειαζόμαστε για να ανοίξουν καινούργιες δουλειές στην Ελλάδα, είναι προφανές ότι δίνουν από τώρα ψήφο εμπιστοσύνης στη μελλοντική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα μπορεί να ελπίσει σε εμάς. Αλλά εκτός αυτού, φίλες και φίλοι, θέλω να σταθώ σε τρεις ακόμα προϋποθέσεις οι οποίες δείχνουν ότι πραγματικά έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Σας μίλησα για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας μίλησα για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Σας μίλησα για την αντίδραση των αγορών. Θα σας μιλήσω τώρα για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας μιλήσω για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας γιατί αυτά τα 3,5 χρόνια δούλεψα σκληρά για το πρόγραμμα αυτό.
Ήμουνα ο συντονιστής, ο αντιπρόεδρος αρμόδιος για την εγκόνιση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα λιτό, ρεαλιστικό, θωρικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί. Ένα πρόγραμμα που δεν θα μας αυτοπαγιδεύσει όπως αυτοπαγίδευσε τον εαυτό του ο κύριος Τσίπρας με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο λέμε λίγα γιατί θέλουμε να τα κάνουμε όλα. Αλλά θέλω να σας μιλήσω και για κάτι άλλο που δεν ξέρετε. Γεια σου Βασίλη, ο Βασίλης ο Συμπολιτάς. Όσοι δεν το ξέρετε, το μάθετε. Και αυτό. Υποψήφιος το πρόγραμμα. Θέλω να σας μιλήσω και για κάτι που δεν ξέρετε. Δεν είναι έτοιμο μόνο το πρόγραμμα. Φίλες και φίλοι, έχουμε ετοιμάσει και όλα τα βασικά νομοσχέδια του πρώτου εξαμήνου. Και η προσπάθειά μας θα είναι έμπρος το βαρύς. Στο πρώτο εξάμεινο θέλουμε να έχουμε κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την οργάνωση της κυβέρνησης. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την φορολογία. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμος ο νέος εκλογικός νόμος της ενισχυμένης αναλογικής για να τελειώσουμε με την αρχιδοκρασία. Και είναι έτοιμο και το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Όλα αυτά μας πείτε στο πρώτο εξάμεινο. Όλα αυτά θα έχουν ψηφιστεί στο πρώτο εξάμεινο. Και κλείνω με δύο ακόμα παρατηρήσεις σε αυτό το επίπεδο, γιατί μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Η μία έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, που δικλώθηκαν στην αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και μας έχουν δώσει πια τη δυνατότητα, έδωσαν στη χώρα τη δυνατότητα, να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151 ψήφους. Επομένως, όχι η επόμενη κυβέρνηση μόνο, η χώρα θα έχει